Η αρχή ήταν η δύσκολη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας θα καταλαβαίνει τα ωφέλη από αυτή τη συμφωνία και οι πραγματικά πατριώτες και ευαίσθητοι και αυτοί που συμμετείχαν στα συλλαλητηρία, όχι εθνικιστές, όχι ακραίοι, θα αρχίσουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν πόσο επωφελής είναι για τα εθνικά συμφέροντα. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι θέλετε να προσθέσετε ακόμα για να κλείσουμε και την ενότητα αυτή. Αν μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Το ένα είναι εμπορικές χρήσεις, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτό αφήνεται ανοιχτό. Λέει ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία μέσα σε 3 χρόνια θα προσπαθήσει να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Όμως υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πουλάει κρασί και βάζει πάνω Μακεδονία. Αντιμετωπίζονται κάθε μέρα τα προβλήματα στη Γερμανία και παντού. Μακεδονικός χαλβάς. Δεν υπάρχει λύση σε αυτά. Υπάρχει όμως μια πρόβλεψη λύσης, διότι αν επιχειρούσαμε να λύσουμε πρώτα αυτά για να πάμε στα επόμενα, με την έννοια ότι αυτό απαιτεί εξέταση εξονυχιστική μίας προς μίας των περιπτώσεων. Προβλέπεται λοιπόν μια επιτροπή, η οποία θα συσταθεί άμεσα και η οποία θα προχωρήσει στην εξέταση μίας προς μίας όλων των περιπτώσεων προκειμένου να βρεθεί λύση. Πιστεύω ότι όταν έχουμε το μεγάλο θέμα μπροστά μας, που είναι τη δημιουργία ενός εξαιρετικού momentum συνεργασίας και πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς, θα βρεθούν λύσεις και σε αυτά τα ζητήματα. Και εγώ τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει ο Μίκης Θεοδωράκης που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ελληνικό υποσυνείδητο. Έχετε περάσει πράγματα μαζί του, έχετε την ίδια πορεία σε κάποιο σημείο. Σήμερα λοιπόν, ή χθες, δεν θυμάμαι, λέει ότι μετά από αυτό το μεγάλο ναι του κ. Τσίπρα, αυτό που πονάει πιο πολύ δεν είναι οι κίνδυνοι που ξανοίγονται μπροστά μας, αλλά προπαντός η μεγάλη ντροπή που θα μας στιγματίζει για πάντα. Το Μίκη Θεοδωράκη τον αγαπάμε για το έργο του και για την πορεία του, αλλά προτιμώ να μείνω με το έργο και την πορεία του και όχι με τις κατά καιρούς πολιτικές τοποθετήσεις που είχε πάρει και τώρα παίρνει σε διάφορα ζητήματα. Αυτό που απαντώ λοιπόν είναι ότι τον αγαπάμε ακόμα και αν διαφωνεί μαζί μας. Λοιπόν, προηγουμένως αναφερθήκατε στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. Πράγματι, οι σχέσεις σας μαζί τους είναι πολύ καλές. Σας καλούν στις συνάξεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μιλάτε, φωτογραφίζεστε μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες, αλλά με το εγχώριο τμήμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας οι σχέσεις σας είναι μαχητικές. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς από τη στιγμή που η απόφασή τους είναι να είναι στην αντιπολίτευση και να κάνουν κριτική. Γιατί υπήρξε. Να κάνω λίγο ιστορία τώρα. Mm-hmm. Το Γενάρη του 2015 ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος εταίρος για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνεργασίας. Το Σεπτέμβριο του 2015 δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος εταίρος. Υπήρχε υποψήφιος εταίρος. Πέραν τον ΑΝΕΛ. Μιλάω για το Γενάρη του 2015, ναι, ήταν η ΑΝΕΛ. Το Σεπτέμβριο του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές που κερδίσατε, υπήρξε διαθεσιμότητα από άλλο κόμμα για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Όχι, δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Υποψήφιοι υπήρχαν. Διαθεσιμότητα δεν υπήρξε. Κύριε Θεοδωράκη, δεν είναι διαθέσιμος. Δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Υπήρξε. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε, και οι δύο, και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Θεοδωράκης, τον Σεπτέμβριο του 2015, έθεσαν ως προϋπόθεση και δημόσιοι άνθρωποι για οποιαδήποτε συζήτηση συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα να μην είναι την μη ύπαρξη της άλλης πλευράς. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Εγώ δεν πιστεύω στις συνεργασίες μιας χρήσης με ανθρώπους οι οποίοι και με πολιτικές δυνάμεις που συμπεριφέρονται έντιμα. Και ο Πάνος Καμένος έχει συμπεριφερθεί έντιμα. Επαναλαμβάνω, κάναμε κυβέρνηση με βασικό άξονα και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη το να σταματήσει η καταστροφή, να βγούμε από τα μνημόνια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτή ήταν η βασική άξονα συνεργασίας μας, έντιμη συνεργασία. Δεν μπορούσα λοιπόν εγώ να ανταποκριθώ θετικά σε οποιοδήποτε αίτημα να πουλήσω έναν έντιμο εταίρο επειδή ήταν αυτή η απέτηση της άλλης πλευράς. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια νέα περίοδο, ανοίγονται νέες δυνατότητες, μετατοπίζονται διαχωριστικές γραμμές στην πολιτική ζωή του τόπου και νομίζω ότι αυτό θα αναγκάσει και τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα κόμματα παραλαμβάνω της κεντροαριστεράς, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι εφικτό να γίνουν ένα κόμμα, είναι πολλά κόμματα, να επανατοποθετηθούν πάνω στις εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.